Πω, είναι πάρα πολύ πρωί. Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Με βλέπετε άβαφη γιατί σήμερα θα κάνουμε ένα μακιγιάζ από την αρχή έως το τέλος με νέα προϊόντα για μένα. Οπότε, δεν τα έχω δοκιμάσει, θα δούμε μαζί και το μακιγιάζ που θα προκύψει, αλλά και θα σας λέω και τις πρώτες μου εντυπώσεις. Λοιπόν, να σας πω λίγο τώρα για τα προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιήσω. Είναι φυσικά όλα drugstore, είναι από W7 και Technique και μου ήρθανε σε αυτό εδώ πέρα το καταπληκτικό το κουτάκι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε υπάρχει το λογότυπο του site, είναι το bellasho.gr και αυτό το βίντεο δεν είναι sponsored. Καλά θα ήταν να ήταν sponsor, αλλά δεν είναι sponsor. Απλά αυτά εδώ πέρα όλα τα πράγματα που θα δείτε να φοράω είναι σταλμένα από αυτό εδώ πέρα το site. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ το bellasho.gr το οποίο μου έστειλε αυτά τα πράγματα και ευχαριστώ ακόμη πιο πολύ εσάς, γιατί άμα δεν ήσασταν εσείς, το bellasho δεν θα ήξερε ότι υπάρχει. Το κουτί περιέχει αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα. Το κουτί λοιπόν περιέχει αυτά εδώ πέρα τα προϊόντα τα οποία ολοκληρώνουν ένα μακιγιάζ από την αρχή ως το τέλος. Εκτός από setting spray και από μολύβι φρυδιών τα οποία δεν υπάρχουν μέσα, θα χρησιμοποιήσω τα δικά μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, δεν έχω δοκιμάσει τίποτα από αυτά, δεν έχω ιδέα το πώς είναι, πώς γράφουν κτλ. Οπότε πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και παράλληλα θα σας λέω και τις εντυπώσεις μου. Το πρώτο πράγμα που θα χρησιμοποιήσω είναι το primer που μου έχουν βάλει μέσα στο πακέτο και είναι από την W7 το Magic Prime Camera Ready σε μία mauve απόχρωση και ναι, είναι μέσα mauve. Η υφή του είναι πολύ σιλικονούχα και νιώθω ότι γλιστράει πάνω στο δέρμα και δεν ξέρω κατά πόσο μπαίνει μέσα και αφήνει και μια μικρή γυαλάδα. Σας έφερα και λίγο πιο κοντά για να βλέπετε καλύτερα. Έχει αφήσει μια λάμψη στο πρόσωπο, αλλά όχι ιδιαίτερα luminous αποτέλεσμα. Αυτό ισχυρίζεται κιόλας, λέει ότι αφήνει μια υγιή λάμψη στο πρόσωπο. Περνάμε στο foundation, έχω από την W7 το Catwalk. Είναι νομίζω σε πολύ λάθος απόχρωση. Πάμε να το χρησιμοποιήσουμε, θα βουτήξω ουσιαστικά το πινέλο μου για να πάρει ποσότητα, θα το περάσω. Ναι, είναι αρκετά σκουρόχρωμο. Ας ελπίσουμε με το blending. Μπορώ να πω ότι δεν είναι πολύ εύχρηστο σαν προϊόν, δηλαδή επειδή δεν είναι και λεπτόρευστο, νομίζω ότι δυσκολεύει λίγο την κατάσταση. Όσο για καλυπτικότητα είναι μέτρια κάλυψη, ελαφριά προς μέτρια κάλυψη. Δηλαδή νιώθω ότι δεν μου έχει καλύψει αρκετά πράγματα. Λοιπόν, δεν τρελάθηκα με το foundation. Πρώτον, είναι σε λάθος απόχρωση που σημαίνει ότι δεν μπορώ να βγάλω ακριβή συμπεράσματα. Το δεύτερο είναι ότι επειδή έχω την τάση να έχω λίγο και πιο ξηρή επιδερμίδα, νομίζω ότι αυτές εδώ πέρα οι μορφές foundation δεν με βολεύουν. Ίσως είναι πάρα πολύ χρήσιμο για κάποια που έχει λιπαρή επιδερμίδα. Το ότι δεν βολεύει σε μένα δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν θα βολέψει σε εσάς. Λοιπόν, θα περάσω τώρα στο concealer και έχουμε ένα προϊόν από τη vegan σειρά της W7, το Cover Stick with Tea Tree Oil. Η απόχρωση που μου στείλανε είναι το light medium και πάλι νομίζω ότι είναι λίγο σκουρόχρωμο για μένα, αν και έχει μέσα πορτοκαλί υποτόνους και υποθέτω ότι θα είναι καλό. Και όντως, από ό,τι βλέπω, είναι ανοιχτόχρωμο. Πράγμα πάρα πολύ θετικό για να δούμε λίγο και τι δουλειά κάνει. Έβαλα πιο πολύ από ό,τι βάζω συνήθως για να μπορέσει να ανοίξει λίγο η απόχρωση στο πρόσωπό μου και να φαίνεται πιο κοντά στα φυσικά μου χρώματα. Κάνει πάρα πολύ εύκολα blending. Βλέπω ότι δεν χρειάζομαι ιδιαίτερη προσπάθεια και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Ενώ συνήθως τα stick είναι και πολύ βαριά προϊόντα, αλλά αυτό είναι σαν να έχεις βάλει ένα κανονικό concealer, οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, so far so good. Λοιπόν, το concealer μου άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή πολύ καλά είμαστε προς το παρόν. Θα δείξει στην πορεία πόσο θα κρατήσει και άμα θα μπει σε πολύ λεπτές γραμμές. Τώρα, πάμε να σαντάρουμε την περιοχή και γι' αυτό το λόγο θα χρησιμοποιήσω από την Technique το Color Correcting. Έχει μια μπανανή απόχρωση, αφήνει μια κίτρινη απόχρωση, οπότε αυτό το προϊόν δεν θα βολέψει κοπέλες οι οποίες είναι πάρα πολύ άσπρες σαν εμένα. Νομίζω ότι το μπανανί χρώμα βολεύει περισσότερο πιο σκουρόχρωμες επιδερμίδες και κίδρα ως φωτεινό αποτέλεσμα.
Στη δική μου περίπτωση μου κιτρινίζει τα μάτια. Δεν πειράζει, θα δούμε άμα κάνω σωστό σετάρισμα όμως. Οπότε κάνω και λίγο έτσι μία όλο το πρόσωπο. Θα κάνω κάποιες λεπτομέρειες τώρα στα φρύδια μου. Είναι από το ημιμόνιμο, αλλά έχει κάποια κενάκια γιατί δεν έχω κάνει ακόμα το επαναληπτικό. Και πάμε να ασχοληθούμε λίγο με τα μάτια. Έχω αυτήν εδώ πέρα την παλετίτσα, η οποία είναι από την Technique και λέγεται Sultry. Νομίζω ότι λέγεται έτσι, προφέρεται έτσι. Λοιπόν, έχει μέσα αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις. Επειδή όμως μου έχουν στείλει κόκκινο κραγιόν και θέλω να δοκιμάσω και το κραγιόν, δεν θα πάω στα πολύ έντονα χρωματάκια, θα κάνουμε κάτι στα από εδώ με εδώ. Παίρνω ένα πινελάκι fluffy και θα ξεκινήσω με την πιο σκουρόχρωμη, αυτήν εδώ πέρα, και θα την διατηρήσω στην εξωτερική γωνία. Πιάνει πάρα πολύ έντονα το χρώμα από ό,τι βλέπω. Και θα τραβήξω ελαφρώς προς τα μέσα. Πάμε πάρα πολύ καλά προς το παρόν και στο blending αλλά και στην απόδοση. Έχω βουτήξει μόνο μια φορά το πινέλο μέσα στη σκιά, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό και μάλιστα θα το κρατήσω και έτσι. Δεν θα πάρω δεύτερη ποσότητα γιατί δεν θέλω να γίνει πάρα πολύ σκουρόχρωμο το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ πέρα την πιο ανοιχτόχρωμη σκιά για το κέντρο του ματιού και στην εξωτερική γωνία. Οπότε παίρνω ένα πινέλο πιο ακριβίας, ένα πλατή πινέλο, και περνάω στην εφαρμογή του προϊόντος να δούμε και πόσο ανοιχτόχρωμο είναι. Α, είναι πολύ ανοιχτόχρωμο. Γκριζίζει βασικά το συγκεκριμένο, δεν είναι πάρα πολύ άσπρο. Και φυσικά να σας ενημερώσω ότι αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα είναι χωρίς να φιξάρω το πινέλο μου με κάποιο setting spray, είναι μόνο του στεγνό όπως απλώνει, έτσι. Περάσω σε αυτήν εδώ πέρα τη σκιά, που είναι μια πράσινη σκούρη, θα την τοποθετήσω στην σύριζα κάτω-κάτω στις λεφαρίδες και θα σβήσω. Νομίζω πως θέλω ένα μαύρο μολύβι για να γίνει λίγο πιο έντονο, ένα τσακ πιο έντονο, οπότε θα φέρω ένα δικό μου. Οπότε έτσι πολύ λίγο να γεμίσω τη γραμμή του νερού, αλλά δεν θα το φέρω το μολύβι μέχρι το τέλος γιατί θα μου μικρύνει το μάτι και δεν θέλω κάτι τέτοιο. Περνάμε σε μάσκαρα. Έχω την Soufflé Whip Up Your Lashes. Είναι μια τεράστια συσκευασία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς κάνει τις βλεφαρίδες μας. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη στρώση. Η μάσκαρα είναι ιδανική νομίζω για ένα έτσι λίγο πιο αέρινο και καθημερινό look. Δεν θα σας βολέψει άμα προτιμάτε τις πιο δραματικές βλεφαρίδες. Και τώρα πάμε να ζεστάνουμε το πρόσωπό μας και θα χρησιμοποιήσω από W7 την Hololulu Loose Powder. Η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη μου επαφή με loose powder σε bronzer τουλάχιστον, οπότε δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω. Θα ξεκινήσω δειλά-δειλά με αυτή την ποσότητα και ο Θεός βοηθός. Αρχικά θα πάρω ένα τέτοιο πινέλο, θα βουτήξω, θα τεινάξω και πάμε να δούμε. Χριστέ μου, ας μπορεί να γίνει blend. What? Το βλέπετε πόσο έντονο είναι, έτσι. Δεν ξέρω και εγώ πόση ώρα μπλεντάρω, οπότε πάω από την άλλη μεριά να το τεινάξω έξτρα καλά. Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, άμα θέλετε ένα πάρα πολύ έντονο pigmented bronzer, είστε στο Hololulu, παιδιά. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Και περίσσεψε το 85% από αυτό που έβαλα εξ αρχής που ήταν πολύ λίγο, οπότε μπαίνει στη θέση του. Και τώρα θέλω να περάσουμε στο πιο ενδιαφέρον πράγμα, το οποίο ανυπομονούσα πάρα πολύ να το δοκιμάσω, και είναι από την Technique το Highlights. Είναι ένα highlighter σε υγρή μορφή, έχει μέσα το απλικατέρ του, είναι σαν αυτό που βάφουμε τα νύχια μας, τα μανώ. Και τώρα με την πούδρα δεν νομίζω να κάνει πολύ καλή αντίδραση, αλλά παρόλα αυτά θα κάνω εγώ μια δοκιμή.
Λοιπόν, όπως το περίμενα, δεν κάνει πολύ καλό blend, γιατί για να έπρεπε πρώτα να βάλεις αυτό και μετά να σετάρεις με πούδρα. Αλλά πού μυαλό τόσο πρωί. Παρ' όλα αυτά αφήνει μια πάρα πολύ ωραία υγρή εμφάνιση, έχει ένα wet look, δεν είναι καθόλου σήμερη. Κάνει λίγο το πρόσωπο το κάνει λίγο πιο dewy. Και τέλος θα περάσουμε σε κραγιόν. Έχω ένα μολύβι για τα χείλη και ένα κραγιόν. Το μολύβι είναι από την Ethnic, είναι το Chunky Lip Pencil στην απόδοση Dark Red. Έχει μαζί του και ξύστρα στο καπάκι και είναι ένα μπορντό χρώμα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε φυσικά για περίγραμμα. Και εντάξει, το μολύβι είναι τεράστιο, δηλαδή μπορείς να το πάρεις και να μην ξαναχρησιμοποιήσεις κανένα άλλο μολύβι. Οπότε πάμε να κάνουμε το περίγραμμά μας. Δεν μπορώ να πολύ καταλάβω εάν το έχω κάνει σωστά το περίγραμμα. Θα το καταλάβω, έχω μια μύγα στο σπίτι. Θα το καταλάβω μόλις βάλω το κραγιόν και θα χρησιμοποιήσω από W7 το Vampire Kiss. Είναι ένα πολύ έντονο, ματ, κόκκινο κραγιόν. Δεν απλώνεται εξαιρετικά εύκολα, δηλαδή δεν είναι βζουπ και τελειώνει. Θέλει λίγο κόπο και αυτό είναι καλό βασικά, γιατί σημαίνει ότι έχει την τάση να κρατήσει παραπάνω και είναι και ματ, έτσι. Παιδιά, αυτό το κόκκινο μίλησε στην καρδιά μου. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση. Δεν είναι ούτε πολύ πορτοκαλί, ούτε πολύ ροζ. Είναι ένα καθαρό κόκκινο έντονο, φλογερό. Ό,τι πρέπει για το χειμώνα και ό,τι πρέπει βασικά γενικά για να κάνεις οποιοδήποτε κλασικό μακιγιάζ με ένα κόκκινο έντονο κραγιόν. Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν κολλάει, φαίνεται πάρα πολύ ελαφρύ στην υφή, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω και το χαίρομαι πάρα πολύ. Και αυτό είναι ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα. Έκανα κάτι αρκετά απλό, μόνο και μόνο γιατί δεν μπορούσα να πάρω πολλές ιδέες με αυτή την παλέτα που μου δόθηκε. Και το κόκκινο κραγιόν. Βασικά το κόκκινο κραγιόν με δέσμευσε περισσότερο. Αλλά ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω όλα τα προϊόντα και να έχω να σας πω και κάτι της. Και κάπως έτσι θα κλείσει αυτό το βίντεο. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Μπέλα σου που μου στείλε αυτά τα προϊόντα. Θα σας αφήσω όλες τις πληροφορίες από κάτω να τσεκάρετε το site, γιατί έχει πάρα πολλά φθηνά καλλιτικά ευρείας κατανάλωσης. Οπότε, άμα σε ενδιαφέρει, ρίξτε το μια ματιά. Όπως επίσης, έχω και τα links από τα προϊόντα που χρησιμοποίησα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ επίσης σε εσάς, γιατί χωρίς εσάς τίποτα δεν θα γινότανε. Οπότε, να ξέρετε ότι δεν το θεωρώ δεδομένο και θα σας το λέω κάθε φορά μέχρι να βαρεθείτε να μ' ακούτε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά!